Μαζεύτηκαν στην πλατεία του χωριού για να κάνουν το εμβόλιο. Πίστηκαν τελικά, αλλά δεν τα υπολόγισαν καλά. Ο εωδή άργησε και κάποιοι κουράστηκαν να περιμένουν και έφυγαν. Ο λόγος για το χωριό Προβατάς, όπου το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκαν πολλά κρούσματα κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν, από τις 11 το πρωί σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν να εμβολιαστούν από κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ που θα έφτανε στην περιοχή τους. Όμως άργησε. Και η αιτία ήταν ότι στο προηγούμενο χωριό, στο Σκούταρι, είχε πολύ κόσμο, όπως δήλωσε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι ο πρόεδρος του χωριού. Από τις 11 η ώρα είναι στημένοι οι κάτοικοι και περιμένουν, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, όπως μου εξήγησε και ο υπεύθυνος γιατρός, ο οποίος έρχεται εδώ με την ομάδα, διότι είχαν πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα σημεία που πήγανε για εμβολιασμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Σκούταρι στις 12 η ώρα που μίλησα μαζί του, είχε περισσότερα από 80 άτομα. Επομένως, καταλαβαίνετε, έπρεπε ο άνθρωπος να ολοκλαφού τους είχαν κατεύθυνση στο να πάνε σε διάφορα χωριά και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των χωριών. Περιμένουμε, κύριε Νικήτα, για να καταλάβουμε και εμείς. Δεν μπορεί να προβλέψει πόσα άτομα θα ήταν. Πρόεδρε, ένα λεπτό. Εδώ παρακαλάμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Τους φωνάζουμε 11 η ώρα να μαζευτούν στην πλατεία του Προβατά να εμβολιαστούν. Έτσι ακριβώς. Έχει πάει 2 η ώρα, ο ΕΟΔΗ έχει φτάσει στο χωριό, το δικό σας. Ναι, είναι στο χωριό και αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι εμβολιασμοί. Ξεκίνησαν τώρα. Όχι, είναι στο χωριό. Εδώ και περίπου 1/4. 1/4, μάλιστα. Οι κάτοικοι στη συνέχεια ζητούσαν το λόγο από τον πρόεδρο του χωριού για την καθυστέρηση και την έλλειψη προγραμματισμού. Εδώ σας συμπληρώνω ότι ζητάνε οι άνθρωποι χωρίς γνωρίζουν, ζητάνε ευθύνες από εμένα. Νομίζω ότι εγώ κάνω το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι είναι, αυτοί οι εμβολιασμοί όπως γίνονται τώρα γίνονται, είναι συμπληρωματικοί, ενώ υπάρχουν τα κέντρα υγείας όπου μπορούν να πηγαίνουν οι κάτοικοι και να εμβολιάζονται. Όχι, στον προγραμματισμό πρέπει να εμβολιάσουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Την άσχημη κατάσταση, έτσι. Το ευχάριστο πάντως είναι ότι οι ΣΕΡΕΙ ξεκίνησαν να εμβολιάζονται, καθώς προσέρχονται πλέον πολύ περισσότεροι καθημερινά στα εμβολιαστικά κέντρα. Ότι πραγματικά σήμερα είναι διαφορετική μέρα για τον Προβατά. Δηλαδή, όταν ήρθε η ομάδα πριν από 20 μέρες περίπου για εμβολιασμούς, ήρθαν μόνο 6 άτομα. Και σήμερα λοιπόν, όπως τους μετράω εδώ, είναι πάνω από 30. Είναι πάνω από 30, μας είπαν ότι 50 άτομα περιμένανε. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν χαθεί 20, γιατί θα είναι εγκληματικό αυτό το οποίο έγινε με την καθυστέρηση. Πραγματικά, κυρία Μωρέ, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.